Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, το δικαστήριο αυτή τη στιγμή έκοψε αφού ανέπτυξε την αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλε ο καταδικασμένος ήδη Λαγός, τον οποίο εκπροσώπησε ο γνωστός φασίστας δικηγόρος Κώστας Πλεύρης. Η αίτηση εξαίρεσης είναι βέβαιο πως θα πέσει στο κενό. Ήταν αστεία, αβάσιμη νομικά και ουσιαστικά και αναφέρεται σε γεγονότα και ισχυρισμούς υπόνοιες μάλλον, οι οποίες δήθεν έπεσαν στην αντίληψή τους μετά την έκδοση της απόφασης. Το δικαστήριο απεσχίσθηκε για διάσκεψη. Είναι βέβαιο πως η απόφαση σηματοδοτεί εξελίξεις. Αποτελεί όπλο στα χέρια του εργατικού λαϊκού κινήματος για να τσακίσει τη Χρυσή Αυγή σε όλους τους τόπους, στις γειτονιές, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, παντού. Το οργανωμένο εργατικό κίνημα είναι αυτό που δεν εφησυχάζει. Είναι αυτό που επαγρυπνεί, παίρνει δύναμη και συνεχίζει τον αγώνα. Η καταδίκη των ναζιστών, φασιστών είναι δεδομένη. Θα οδηγηθούν στη φυλακή, εκεί που τους πρέπει. Και ο αγώνας, ο δικός μας, συνεχίζεται χωρίς εφησυχασμό, με μεγαλύτερη ένταση και δύναμη, για να τσακιστεί αυτό το τέρας για τη συνολική ανατροπή αυτού του σάπιου καπιταλιστικού και μεταλλευτικού συστήματος που γεννά αυτά τα φασιστικά μορφώματα. Εμπρός για την τελική νίκη.